Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Θεσσαλονίκη, η οποία γιορτάζει. Βέβαια, Χρήστος Χατζημίσης, τον Άγιο Δημήτριο. Θα τον δούμε, θα τον ακούσουμε. Καλημέρα, Χρήστο, και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη που γιορτάζει σήμερα με λίγη βροχή, αρκετή βροχή θα έλεγα, αλλά τώρα έχει σταματήσει. Έχει ξεκινήσει μόλις η δοξολογία εδώ στον Άγιο Δημήτριο με την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία έφτασε πριν από λίγα δευτερόλεπτα εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Βλέπετε τα αγήματα τα οποία έχουν παραταχθεί εδώ. Να σας πω ότι βρίσκονται ήδη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, ο Βασίλειος Τίγκας, επίσης ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μανώλης Φάμελος, ο υφυπουργός εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης, ο Στάθης Κωνσταντινίδης και φυσικά πολύ επίσημοι μεταξύ τους και ήδη ο δήμαρχος ο κύριος Ζέρβας, αλλά και ο νεοεκλεγής δήμαρχος ο κύριος Αγγελούδης. Μια εορταστική ατμόσφαιρα εδώ στον Άγιο Δημήτριο, η οποία όπως σας είπα μπορεί να διακόπηκε για λίγο από την πολύ ισχυρή βροχή που είχαμε πριν από λίγο, όμως τώρα έχει σταματήσει η βροχή, ξεκίνησε η δοξολογία και όλα μπαίνουν καλώς. Και κόσμος υπάρχει αρκετός παρά τη βροχή που έχει έρθει εδώ να προσκυνήσει τον Άγιο Δημήτριο, τον πολιούχο της πόλης. Βεβαίως ξεκινάμε τους εορτασμούς οι οποίοι θα ολοκληρωθούν και θα κορυφωθούν με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου και σήμερα το μεσημέρι αναμένουμε να γίνει και η δοκιμαστική πτήση του ZEVS και το Spitfire πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης για την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Να είσαι καλά, Χρήστο. Χρόνια πολλά στην Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.